Όσα φυσικά πρόσωπα διαθέτουν τρία ή περισσότερα κίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση υποχρεούνται να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και να πληρώνουν ΦΠΑ. Η ρύθμιση θα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, με τους ξενοδόχους να ζητούν αυστηρότερα μέτρα. Νόμους και κανόνες επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση στο τοπίο των βραχυχρόνιων μισθώσεων με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, την ώρα που ξενοδόχοι μιλούν για αθέμητο ανταγωνισμό και η ανέβρεση στέγης για τους πολίτες παραμένει μια δύσκολη εξίσωση. Εγώ προσωπικά έχω ένα κίνητο, δεν θίγομαι, όλα καλά. Και το κράτος θέλει να μαζέψει χρήματα, αλλά και αυτοί όμως που κουράζονται και που δουλεύουν και λίγο καιρό. Η δραστηριότητα της βραχυχρόνιας μίσθωσης ήρθε για να μείνει. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αυτοτελεία κίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης στο Δήμο Αθηναίων έφταναν τα 10.884 το Σεπτέμβριο του 2023, ενώ πέρυσι ήταν 9.094. Καταγράφεται δηλαδή αύξηση των εγγεγραμμένων ακινήτων κατά 19,68%. Να ναι, να είμαστε νόμιμοι. Να φέρουν όμως στα χαρτιά τους όλοι ο επαγγελματίας να κατοχυρωθεί. Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, από 1η-1η του 2024, τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τρία ή και περισσότερα ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση υποχρεούνται να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, να πληρώνουν ΦΠΑ, να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία. Όλοι οι επιτιδευματίες θα επιβαρύνονται με τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, ενώ τέλος επιτιδεύματος και ΦΠΑ μπαίνουν από το πρώτο ακίνητο. Παράλληλα, αυξάνονται τα πρόστιμα για τη μη εγγραφή στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής στο 50% των ακαθαρίστων εσόδων του τελευταίου φορολογικού έτους και κατελάχιστο 5.000 ευρώ. Αυτό που ουσιαστικά στην αγορά δεν βλέπουμε να αλλάζει είναι η διαθεσιμότητα των ακινήτων. Δηλαδή, το κυρίως νομοσχέδιο δεν βοηθάει προς τη λογική ότι πολλοί ιδιοκτήτες θα επιστρέψουν συμμαχοχρόνιες συμβατικές μισθώσεις. Σύμφωνα πάντα με το σχέδιο νόμου, η μίσθωση του ακινήτου ορίζεται ως βραχυχρόνια ανεξάρτητα με το αν είναι αναρτημένο σε ψηφιακή πλατφόρμα ή όχι. Θεσπίζεται ανώτατο όριο διάρκειας 60 ημερών σε κάθε βραχυχρόνια μίσθωση, επεκτείνεται στις βραχυχρονείς μισθώσεις στο τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, που είναι 0,5% επί των εσόδων, καταργείται ο φόρος διαμονής και θεσπίζεται το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, που είναι 1,5-10 ευρώ την ημέρα από το Μάρτιο έως τον Οκτώβριο και από τον Νοέμβριο έως το Φεβρουάριο από 0,5-4 ευρώ την ημέρα. Από το πρώτο ουσιαστικά ακίνητο θα πρέπει να μπούμε στη λογική της επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως επίσης και του ελέγχου αλλά και της φορολογίας τους. Για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό να οριστεί, αν θέλετε, να δημιουργηθεί και ο περιορισμός της χρονικής λειτουργίας της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Όπως τονίζουν οι ξενοδόχοι, η βραχυχρόνια μίσθωση λειτουργεί αθέμητα απέναντι στα νόμιμα τουριστικά καταλήμματα.